Παρατείνεται έω την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καβάλα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Έλληνε καθώ και οι υπήκοοι κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καβάλα. Νόμιμα διαμένονται στην ημεδαπή πολίτε τρίτων χωρών, που αποδειδηγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Καβάλα. Διαθέτουν άδεια παραμονή και θεωρημένο διαβατήριο εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των βασικών παραγράφων. Πολλοί συμπολίτε μας, παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι είχαμε εξαντλήσει τις ενέργειες δημοσιότητας σχετική ανακοίνωση, μας ενημέρωσαν ότι δεν είχαν λάβει γνώση των σχετικών διαδικασιών ή κάποιοι απουσίαζαν, υπήρχαν λόγια ενωτέρας βίας. Επομένω, για να μην δημιουργήσουμε θέμα στην Επιτροπή Διαχείριση αναφορικά με τι εκπρόθεσμε αιτήσει, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την περίοδο υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και στην Καβάλα, στον τρίτο όροφο, στην Ομαρχία, στην πρώην Ομαρχία και στον πρώην Δήμο Φιλίππων, στο Δημοτικό Κατάστημα, μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπολίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσει μαζί με τα δικαιολογητικά. Βασικά κριτήρια για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τι κατηγορίε είναι η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία οι συνθήκε στέγαση και διαβίωση, καθώ και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που οι ετούντε αντιμετωπίζουν. Κοιτάξτε, τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά, χαμηλά εισοδηματικά όρια και στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει σχετική ανακοίνωση, αλλά και στι υπηρεσίε ενημερώνουν του πολίτε. Ξεκινάει από τα 2.600 ένα άτομο από τα 3-400 ένα οικογένεια και αυξάνεται 600 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλο. Θέλω εδώ να πούμε στου πολίτε ότι το κοινωνικό παντοπολείο δεν έχει δικαιούχου και δεν κάνει διανομή τροφίμων σε ανθρώπου που δυσκολεύονται. Γιατί ο αριθμό αυτών που δυσκολεύονται οικονομικά είναι τεράστιο. Απευθύνεται σε αυτού που είναι σε κατάσταση απορία, σε εξαιρετική ανάγκη και δεν έχουν καν τα στοιχειώδη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και ένα άνθρωπο με εισόδημα 5 και 6.000 ευρώ προφανώ δυσκολεύεται. Όμω το κοινωνικό παντοπωλείο είναι για ανθρώπου με ακόμη χαμηλότερα εισοδήματα. Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισητιστική και βασική ηλική συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκή Βοήθεια, ΤΕΒΑ, δεν μπορούν να μετέχουν ταυτόχρονα και να είναι δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Ο αριθμό αυτών των ανθρώπων είναι αρκετά σημαντικό. Ιδίω το ζήτημα τη διακοπή τη ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ και του άλλου παρόχου είναι πλέον πολύ κοινό. Παλιά υπήρχε και ένα τέλο επανασύνδεση το οποίο πλέον δεν υπάρχει, αλλά ο Δήμο Καβάλα κατά καιρού δίνει διάφορα έκτακτα οικονομικά βοηθήματα. Για το 2019 ήταν εξαντλημένο σχετικό προπολογισμό. Τώρα βλέπουμε τι θα κάνουμε και τι ποσά μπορούμε να δίνουμε ω βοηθήματα. Είμαστε τη λογική να δίνουμε έκτακτα οικονομικά βοηθήματα σε μικρότερο αριθμό ανθρώπων, αλλά μεγαλύτερα ποσά που έχουν όντω έκτακτε και εξαιρετικέ ανάγκε. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει να αφορά αυτό που λέει η λέξη, κάτι εντελώ έκτακτο και πολύ σημαντικό δεν είναι μια οικονομική ενίσχυση, είναι ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Βλέπουμε λοιπόν ώψη κατάρτιση του προϋπολογισμού, πώς θα το διαχειριστούμε. Η λογική είναι ότι θα δίνουμε μεγαλύτερα ποσά σε μικρότερο αριθμό ανθρώπων που πράγματι θα έχουν μεγάλη ανάγκη.